Yo, what's up? I wanna eat a burger. Burger. I wanna eat a burger. I ain't gonna eat a burger. Do you have any of my burger? Oh, τέλειο, bravo. I ain't got my burger. Go to your mother's house for burgers. Κυρίες και κύριοι, γεια σας! Σήμερα είμαστε εδώ παρέα με τον Γιώργο και τη Φωτεινή για ένα special video, ένα Burger Fest video. Φωτεινή, έχεις ακούσει για το Burger Fest φέτος? Έχω ακούσει ότι φέτος έρχεται στο σπίτι μας. Ακριβώς από τις 28 Δεκεμβρίου για 12 εβδομάδες κάθε εβδομάδα ένα μπεργεράδικο και ένα σεφ κάνουν κατάληψη στην κουζίνα του Burger Fest. Oh yeah! Και μετά αυτό το μπέργκερ έχετε σπίτι σας μέσα του e-food. Απίστευτο! Γιατί το Burger Fest δεν σταματάει τίποτα. Είναι σαν ποτάμι. Το μπέργκερ είναι το αγαπημένο μου φαγητό, όπως ξέρετε όλοι. Oh. Και οτιδήποτε τιμά αυτό το δώρο της ζωής. Μ' αρέσει που όταν ξεκινάει να μιλάει για το μπέργκερ, μιλάει και σαν πολιτικός. Οτιδήποτε τιμάει. Νιώθω ότι πρέπει να κάνω καμπάνια για τον μπέργκερ. Καμπάνια, κάνε μια καμπάνια. Προς τιμή λοιπόν του Burger Fest, κάλεσα σήμερα εσένα εδώ να παίξουμε στο δικό μου γήπεδο σε οτιδήποτε αφορά το μπέργκερ και να κάνουμε το απόλυτο τρίαθλο μπέργκερ με τρία challenges τα οποία ελπίζω να σε νικήσω, γιατί σε όλα νικάς εσύ, εκτός από το smooth challenge. Ωραία, χαίρομαι που είναι τρία και δεν θα βγεις οπαλία. Πότε βγήκε οπαλία? Στον καφέ! Στον καφέ που δεν έχει κανείς τίποτα. Ναι. Όλα μηδέν. Μη κλέβεις, θα το βγεις όλο. Θα γλύψεις ό,τι έπεισε στο χέρι σου. Σήμερα θα έχουμε ερωτήσεις γνώσεων πάνω στο μπέργκερ. Ήδη έχω κερδίσει. Θα έχουμε αγώνα ταχύτητα για το ποιο θα φάει πιο γρήγορα μπέργκερ. Και θα έχουμε και τεστ γευσηγνωσίας, όπου θα με κλειστά μάτια θα μαντέψουμε τελικά το μπέργκερ που θα έχουμε μπροστά μας. Φυσικά σε αυτό το βίντεο δεν θα κερδίσω μόνο εγώ, αλλά μπορείτε να κερδίσετε κι εσείς. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε πώς θα κερδίσετε. Για να φάτε κι εσείς! Έτσι, να μην φάμε μόνο εμείς. Ναι. Είσαι έτοιμος? Ναι, δεν πρόσεξε τη λεπτομέρεια που είπατε θα κερδίσω μόνο εγώ, αλλά θα κερδίσετε κι εσείς. Σωστά. Εγώ τι τεχνική έχω αποφασίσει ότι θα παίξω. Θα το κοιτάω... βουτάς στην Coca-Cola. Όχι, όχι, θα κοιτάω που είσαι. Άμα βλέπω που είσαι, απλά θα είμαι καλύτερος αυτό. Δεν ξέρω αν μπλοφάρει αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να με κάνει να χαλαρώσει. Κοίτα, να και να τον υποτιμήσω. Τι κάνεις? Θα το ανοίξουμε. Να πούμε ότι έχω ένα τρομερό βαντάζ. Είμαι 83 κιλά. Είσαι πολύ λιγότερο από μένα. Οπότε. Και μας φέραν ίδιο μπέργκερ. Ισότητα όμως. Να τα ανοίξουμε. Ναι, κάτσε, αυτό. Περίμενε. Θα αρχίσουμε ταυτόχρονα. 3, 2, 1. Πάμε! Πόσο το γύρω τώρα. Αυτός κάνει μεγαλύτερα τα κομματάκια. Μπράβο. Θα πεις πολύ καλά, αλλά έκανα την τεχνική πείνας. Είναι άδικο. Κάνεις και μεγαλύτερες μπουκιές, ρε. Εγώ δεν έχω τέτοια γνάθο. Εγώ για να κάνω μία δική σου μπουκιά θέλω 2,5. Α, sorry, να σου πω. Δεν θα μπορώ αύριο που είχαμε ένα γύρισμα, γιατί έχω να πάω στο σύλλογο βασιλόπιτας υπεργρήγορων φαγανών μπέργκερ. Λοιπόν, η πρώτη δοκιμασία πολύ καλά, αλλά γι' αυτό έχουμε άλλες δύο, για να ρεφάρεις. Παιχνίδι γνώσεων λοιπόν για δεύτερη δοκιμασία, μετά για ψυγνωσία, να χωνέψουμε και λίγο. Εγώ έχω χώρο στο στομάχι. Να καθαρίσει και το ουνάκι μας. Ναι, όλη η παλέτα μου, γιατί εμένα ξέρεις είναι πολύ έντονη, έχω απίστευτη παλέτα. Τώρα για σένα δεν ξέρω. Γιατί λέω ναι όταν λέμε για βίντεο μαζί? Γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό. Ναι, αλλά εγώ περνάω μόνο με χάλια. Με έχεις κάνει να τρέχω, να ξερνάω το σιγά μου. Σιγά μου μια φορά ευαισθητούλη, δεν θα πάθεις κάτι. Round 2. Fight. Ποιος ξεκινάει, ξεκινάω εγώ. Από πού πήρε το όνομά του το χάμπουργκερ? Α. Από τους Γερμανούς μετανάστες από το Αμβούργο που έφεραν το πρώτο μπέργκερ στην Αμερική. Β.
από το ham, δηλαδή το χοιρινό, που ήταν ο πρώτος κιμάς που χρησιμοποιούσαν στο μπέργκερ, γάμα. Από το Jenkins Han, που έφτιαξε το πρώτο μπέργκερ για το στρατό του και γι' αυτό το πρώτο όνομα ήταν hamburger. Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να είναι το πρώτο. Βέβαια το μπέργκερ ακούγεται τελείως γερμανική λέξη, οπότε είμαστε ανάμεσα στα δύο πρώτα. Τώρα για να κάνεις μπέργκερ από αγελάδες, αν και στην Αμερική πάντα τρώγανε πιο πολύ αγελάδες, δεν ήταν ποτέ το γουρουνιού τόσο πολύ. Γεια, that's hamburger! Θα κάνω μάλλον λάθος, αλλά θα πω ότι είναι το β' και το χοιρινό. Όχι, είναι το α, είναι το μπουργο! Λοιπόν, πόσο κοστίζει το Flairburger, το ακριβότερο μπέργκερ στον κόσμο? 800 ευρώ, 5.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ? Νομίζω το έχω δει κιόλας. Είναι κάπου στο Ντουμπάι, έχει κάτι φύλλα χρυσού, κάτι τέτοια πάνω. Λοιπόν, το 800 μου φαίνεται... Βασικά όλες οι τιμές ακραίες μου φαίνονται. Αλλά για να υπάρχουν και οι τρεις επιλογές, φαντάζομαι ότι είμαστε στις δύο μεγαλύτερες, ή στα 5 ή στα 10. Ξέρεις τι, θα πω το 5.000, γιατί αρνούμε να πιστέψω. Βασικά αρνούμε να πιστέψω ότι ένα μπέργκερ έχει 800 ευρώ. Ας αρχίσουμε από εκεί. Είναι η τελική σου απάντηση? Πολύ χαίρεσαι. Κάτσε. Σωστή! Όντως! Αυτός που έχει να πετάξει 5.000 ευρώ για να πάει μπέργκερ μπορεί να έρθει να μου πληρώσει την εφορία. Μία φορά έτσι, μία, να πάρω μια ανάσα, ένα εξάμηνο, κάτι. Επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μπέργκερ στον... Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο μπέργκερ στον κόσμο είχε 10 μέτρα διάμετρο και φτιάχτηκε το 2012. Πόσο ήταν το βάρος του? Α. 180 κιλά. Β. 914 κιλά. Γ. 1652 κιλά. 10 μέτρα, το οποίο σημαίνει 10.000 εκατοστά. Το οποίο σημαίνει... 1000 εκατοστά, συγγνώμη. Μαθηματικός έκανε λάθος. Άρα, ένα μέσο μπέργκερ είναι 180 γραμμάρια το μπιφτέκι, άρα όλο μαζί θα είναι περίπου 250. Πόσο είπες ότι είναι αυτό? 180, 914, 1652. Με αυτή τη σκέψη θα έπρεπε να είναι στο 180, αλλά δεν είναι. Τι υπάρχει το οποίο είναι 10 μέτρα και είναι κάτω από ένα τόνο? Τίποτα. 10 επί 10 βαμβάκι να βάλω από ένα τόνο. Το πιο μεγάλο, το γάμα. Το γάμα. Ναι. 1952 κιλά. Ναι. Μπράβο! Έχασες 914 κιλά! Ευχαριστώ πολύ την κερκίδα για την υποστήριξη. Έχω καλό πάγκο σήμερα. Πώς το χάσαμε αυτό, ρε? Είναι 10 μέτρα. Δεύτερη ερώτηση. Πάμε πιο γρήγορα. Ο Hamburger Harry έχει μπει στο βιβλίο με τα ρεκόρ Guinness επειδή έχει φάει 28 μπέργκερ σε ένα λεπτό. Τρεφόταν για ένα χρόνο μόνο με μπέργκερ. Έχει τη μεγαλύτερη συλλογή με αντικείμενα σχετικά με τα μπέργκερ. 28 μπέργκερ σε ένα λεπτό. Λάθος, τη μεγαλύτερη συλλογή. Ναι. Όντως. Όντως. Τι ξενέρω την βλακεία. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στην Αμερική προσπάθησαν να αλλάξουν το όνομα του hamburger λόγω γερμανικής καταγωγής. Ποιο ήταν το προτινόμενο όνομα? Liberty Sandwich, Freedom Sandwich, Dream Sandwich. Έβαλε σε μένα αυτή την ερώτηση. Ωραία. Liberty Sandwich, Freedom Sandwich ή... Dream Sandwich. Ή Liberty Freedom. Αφού είμαι τέρμα καντέμις και 50 φορές θα ρίξω κορώνα γράμματα και να διαλέξω γράμματα, 50 φορές κορώνα θα τύχει. Freedom, Liberty. Αβέβα μπλό, το κείτε μπλό. Αβέβα μπλό, το κείτε μπλό. Liberty. Επιστημονική μέθοδος Liberty. Αυτή τη φορά. Σου δίνω μια άλλη ευκαιρία, θες να το σκεφτείς λίγο? Όχι, το αβέβα μπλό μου είπε Liberty. Άντε καλά πήρες ένα πόντο. Ναι! Πού βρίσκεται το Hamburger Hall of Fame? Βρίσκεται στο Σικάγο, στη Μινεσότα ή στο Μιλγόκι? Μινεσότα. Είναι τελική σου απάντηση? Λάθος, στο Μιλγόκι. Οι πατάτες είναι το πιο δημοφιλές συνοδευτικό για μπέργκερ. Τι ποσοστό όμως τις επιλέγει? 63%, 72% ή 94%? Εγώ αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τρώω χωρίς πατάτες, οπότε βγάζουμε το 94. Τώρα είσαι ανάμεσα στο 63 και το 72. Το 63 πιστεύω ότι δεν είναι. Άμα δεν το επιλέξουν, το τρώνε σκέτο ή βάζουν, ας πούμε, σαλάτα για συνοδευτικό. Από συνοδευτικά είναι το 92% προφανώ. Σιγά 6% ηλίθι τρώνε σαλάτα. Το θέμα είναι να μην φας τίποτα, να φας ένα δεύτερο μπρο. Για μένα δηλαδή, ας πούμε, το συνοδευτικό του μπρο είναι ένα πιο μικρό μπέργκετ. Παίρνω ένα μεγάλο μπρο και δίπλα ένα πιο μικρό μπρο, ένα τσίζ. Επειδή είναι η τελευταία μου ερώτηση και δεν θέλω να παίξω συντηρητικά, θα πάω όλα για όλα και θα πω 90 something. Ρίχτω! Μπρο είναι 63%. Τι τράβια! Πόσα μπρο καταναλώνουν κάθε χρόνο
στην Αμερική. 3 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, 50 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια δεν νομίζω. Okay. Too much. Θα σας δώσω μια βοήθεια. Οι Αμερικάνοι είναι 300 εκατομμύρια. Σκέψω ότι στην Ελλάδα είμαστε 10 εκατομμύρια, αλλά μπορεί να τρώνε οι πιο νέοι. Αλλά... Εκεί τρώνε όλοι. Εκεί τρώνε όλοι. Αν είναι 300 εκατομμύρια, τα 200 εκατομμύρια μπορεί να είναι και λίγα. Θα πω 200 εκατομμύρια. Αυτό. Πάνε 50 δις, ρε Βαντινή. Ούτε ένα ο καθένας δεν τρώει το χρόνο. Εντάξει, σκέφτηκα ότι μπορεί κάποιοι να μην τρώνε. Είσαι έτοιμος για την ερώτηση! Oh yeah! I like Amber! Πόσες θερμίδες έχει το πιο παχυντικό ατομικό μπέργκερ? Ain't no thing like fat Amber! Ωραία, ένα λίγο γκράντε. 2.500. Εγώ θα πω 2.500-3.000. Ένα νούμερο πρέπει να πεις, εγώ είπα 5.000. 9.000! 9.000! Now how does that feel for you? Damn girl! Nice! Μπράβο, υπέροχα. 1-1. Οπότε στην κευσυγνωσία η παλέτα μου που κρόιδεψες στην αρχή του βίντεο, τώρα θα σε κατατροπώσει. Το μανίκι το έβαλες για έμφαση, έτσι. Όχι, είναι τηλεσκόπιο. Πάμε τώρα στον τρίτο γύρο, ο οποίος είναι... Γευσυγνωσία. Θα πρέπει με κλειστά μάτια να αναγνωρίσουμε όσο περισσότερα υλικά γίνεται του μπέργκερ που θα τρώμε. Το του μπέργκερ που θα τρώμε. Του μπέργκερ. Με αγχώνει πάρα πολύ όταν δεν βλέπω. Εγώ βλέπω με τα μάτια της ψυχής. Κλαίω. Ξεκινάμε έτσι όπου το θέλουμε ή έχει timer? Λοιπόν, να σας πούμε τους κανόνες. I hope your taste buds are ready for it. Now for the next step, we got two birds in front of us, right? And we're doing easy to find out what we're getting here. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δύο μπέργκερ, ίδια. Έχουμε μέσα 7 υλικά. Εμείς εδώ μπορούμε να γράψουμε 8. Σωστά τα λέω, Φωτεινή? Ναι, εγώ γράφω ήδη ένα που μυρίζω. Μπορούμε να γράψουμε 8. Δεν μπορούμε να γράψουμε ψωμί ή μπιφτέκι. Και όποιος βρει τα περισσότερα κερδίζει. Είσαι έτοιμη? Ναι, πάμε. Λοιπόν, έφαγα την πρώτη μπουκιά και να σας πω ότι δεν έχω ιδέα. Δεν έχω βρει ούτε ένα. Δεν ξέρω καν τι. Πού γράφω? Πάνω. Τι μου γκρίζει έτσι εσύ είσαι? Το στομάχι σου είναι από το αποκοκίδο. Τι ακούγεται? Έχει αυτό το πράγμα το λεφτά υλικά μέσα. Νιώθω ότι είναι ένα υλικό. Ναι κι εγώ. Γιατί γελάτε? Βάζω να αποκοκίσω. Καλέ το μάτι. Ό,τι έχω γράψει, δεν το έχω γράψει το ένα πάνω στο άλλο. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν να βρούμε τα υλικά. Φλέξ παρμεζάνας. Ποτέ. Ναι, το βρήκα. Αυγό, ποσέ. Το βρήκα. Αυγό ή ποσέ έχεις? Αυγό έχω βάλει. Αυγό, μισό πόντο. Μισό πόντο βαριάτε. Άγρια ρόκα. Όχι, μπράβο, έχει δίκιο. Έγραψα μαρούλι εγώ. Εγώ με σπάσε κάτι είναι. Αλλά δεν ξέρω τι. Τυρί κρέμα. Τυρί κρέμα. Ροκφορ σος που έγραψε, αυτό δεν ήταν. Εγώ έγραψα κίτρινο τυρί και έγραψα και κατσικίσιο τυρί. Μανιτάρια. Ναι. Ολόκληρος πόντος! Μαγιονέζα. Και λάδι τρούφας. Σος τρούφας μετράει. Ναι. Ναι, μισό, μισό. Μισός πόντος. Αυτά είναι υλικά. Και έρχεσαι. Χαίρομαι πάρα πολύ! Σε κέρδισε επιτέλους! Νιώθω ότι κάθε φορά λες και χαίρομαι πολύ που σε κέρδισε επιτέλους. Εγώ έχω κερδίσει ποτέ σε κάτι. Λοιπόν, μπράβο! Yes, μπράβο! Συγχαρητήρια που κέρδισες! I wanna thank me! Γιατί είναι και το αγαπημένο σου φαγητό. Άμα κάναμε, ας πούμε, κολοκυθάκι μισά με σάλτσα βολέμονα που είναι το δικό μου και έχανα, θα ήταν ντροπή. Αυτό είναι το αγαπημένο σου. Ξεκάθαρα. Ναι, με και μετά γιουαρλάκια. Τρελαίνω. Θα απογοητευόμουν πάρα πολύ αν δεν νικούσα σε αυτό το challenge. Νομίζω ότι θα το έπαιρνα προσωπικά. Και εγώ, ξέρεις τι, μόλις... Ήσουν ένα πολύ καλός ανταγωνιστής. Θα σου πω, μόλις είδα πώς στεναχωρέθηκες που έχασες το πρώτο, που κέρδισες πανεύκολα. Μετά άρχισε να με πιάνει αυτό. Ξέρεις πώς είναι το μικρό σου αδερφάκι που λες, θα τα αφήσω. Τώρα θες να το πας να παίξεις στο χαρτί να... ότι με άφησες να νικήσω. Οπότε άρχισε να την αφήνω. Ψέματα λέει, παιδιά, ψέματα λέει το λαμόγιο. Ναι, όχι, δεν έβαλα μανιτάρια. Αλλά λέω, όχι, αυγό πέτυχες. Πρέπει να κερδίσει. Αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε κουπόνια για δωρεάν φαγητό από το eFood, γράψτε μας κάτω σε σχόλιο. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μπέργκερ? Ποιο είναι το αγαπημένο σου μπρο?
πρέπει να είναι πολύ καλό το μπιφτέκι. Θέλω να έχει πίκλες, κόκκινο και λευκό λάχανο και μ' αρέσουν διάφορες σως. Κοιτάξτε, τυρί έχει, δεν έχει. Εσένα, ποιο είναι το αγαπημένο σου μπέργκερ? Λοιπόν, εμένα είναι. Δεν έχει σημασία γιατί έχασες. Πρέπει να είναι ψημένο medium. Πρέπει να έχει μόνο μπιφτέκι, τυρί, ίσως και μαρούλι. Απολύτως τίποτα άλλο. Ό,τι πιο βαρετό, basic. Έτσι. Και τετριμένο μπορούσες να πεις. Έτσι το τρώει ο Gordon Ramsay. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, τέλεια. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια το αγαπημένο σας. Burr. Και κερδίστε κι εσείς κουπόνια για δωρεάν φαγητό από το eFood. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. And don't forget to eat your burger, eh? Ποτινή, έχεις ακούσει για τον Μπέργκερ Don't drown with grains from my brain. Tommy Burgermans. Κάνουνε κατάληψη στην κουζίνα τους. Δεν ξέρω πού κάνουν κατάληψη. Hey, my lady, do you want this burger or an alley wang? Για να φάτε και εσύ μπέργκερ και εσύ μπέργκερ. Burger. Πώς το λένε, magic. Yo, what's up, I wanna eat a burger. Γιώργος εδώ, Φωτεινή, και λέει δεν το ξέραν.